Για 18 ολόκληρα χρόνια, η ζωή του περιστρεφόταν γύρω από τον τζόγο. Η πρώτη φορά που έπαιξε ήταν για πλάκα. Έχοντας την τύχη του πρωτάρη, κέρδισε. Ένιωσε την αδρεναλίνη να εκτοξεύεται και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια σχέση εξάρτησης που θα του βύθιζε όλη του τη ζωή για 2 σχεδόν δεκαετίες σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια. Ο τζόγος δεν είναι παιχνίδι. Είναι ασθένεια, όπως μας λέει ο άνθρωπος που θέλησε να μοιραστεί μαζί μας τη δική του εμπειρία εξάρτησης και απεξάρτησης. Ο τζόγος αφορά γυναίκες και άντρες. Στις μέρες μας είναι πιο εύκολο από ποτέ να βυθιστεί σε αυτή την εξάρτηση, μιας και πολλά τυχερά παιχνίδια παίζονται νόμιμα, είτε δια της φυσικής σου παρουσίας, είτε μέσω διαδικτύου. Τι ήταν αυτό που σε πήγαινε κάθε φορά μπροστά από το παιχνίδι? Με έκανα να πηγαίνω ότι είχα 500 δραχμές τότε για να τις κάνω 1000, να τις κάνω 1500 για να αποκτήσω χρήματα. Αυτό ήταν η δικαιολογία που έπεισα στον εαυτό μου. Πάω να παίξω για να κερδίσω χρήματα. Το κατάφερες αυτό? Ποτέ. Ποτέ και νομίζω ότι και ποτέ κανένας τζογαδόρος δεν κέρδισε χρήματα. Ποτέ. Αυτή είναι μια ψευδέστηση που την έχουμε όλοι, είτε για να δικαιολογούμε την πράξη μας, είτε για να κοροϊδεύουμε τους γύρω μας. Οι γνωστικές διαστρεβλώσεις που κάνουν, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λένε στον εαυτό τους, και σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η οικονομική κρίση που βιώνουμε και ένα παραπάνω μέσω πανδημίας, το πόσο αυτό περισσότερο ακόμα επηρεάζεται, το ότι παίζω για να βελτιώσω την οικονομική μου κατάσταση. Αυτό είναι μια γνωστική διαστρέβλωση που κάνουν, δηλαδή ένα ψέμα που λένε στον εαυτό τους και πολλές φορές στους άλλους ανθρώπους. Άλλη μια τέτοιου τύπου διαστρέβλωση είναι η λεγόμενη ευνοϊκή ερμηνεία του νόμου των πιθανοτήτων. Δηλαδή, θεωρούν ότι κάθε φορά που παίζουν, όσο περισσότερο μάλλον παίζουν, αυξάνουν τις πιθανότητες να κερδίσουν σε ένα τυχερό παιχνίδι. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι ένας μύθος. Δηλαδή, θεωρούν, για παράδειγμα, ότι αν παίξουν μαζεμένες 10 φορές την ίδια μέρα, θα αυξήσουν τις πιθανότητες από ότι αν έπαιζαν 10 φορές το χρόνο. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, απλά είναι ουσιαστικά τα ψέματα που λένε στον εαυτό τους για να συνεχίσουν να κάνουν κάτι το οποίο τους δίνει όμως πάρα πολλά. Και θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε αυτά. Είναι δύο πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες που έλκουν τον παίκτη στο να παίζει. Το πρώτο είναι η σωματική διέγερση, η οποία δημιουργείται μέσα από την ίδια τη διαδικασία του παιχνιδιού, και το άλλο είναι τα συναισθήματα εφορίας που βιώνει και μόνο με την προσδοκία ότι μπορεί να κερδίσει κάποια χρήματα. Αυτοί οι δύο παράγοντες δεν επηρεάζονται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν επηρεάζονται από την έκβαση του παιχνιδιού. Δηλαδή, είτε κάποιος κερδίσει, είτε κάποιος χάσει, βιώνει εξίσου έντονα πάλι αυτή τη διαδικασία. Εσύ πότε κατάλαβες ότι έλεγες ψέματα στον εαυτό σου και ότι είναι μια πραγματικότητα αυτή που έχεις φτιάξει που δεν τη θέλεις πια και θέλεις να αλλάξει? Αυτό το κατάλαβα πριν 3 χρόνια. Έγινε ένα γεγονός που με συγκλώνησε πάρα πολύ, οικογενειακό γεγονός και στη δουλειά μου, το οποίο είπα ότι πλέον δεν έχω άλλα περιθώρια, ότι πρέπει να φύγω από όλο αυτό. Αλλά πάντα, όλα αυτά τα χρόνια, έλεγα ότι μπορώ να το κόψω μόνος μου, δεν είμαι τζογαδόρος, δεν είμαι ευθυσμένος, μέχρι που έγινε αυτά τα γεγονότα και είπα πλέον ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορώ μόνος μου. Είχες επιχειρήσει ποτέ να σταματήσεις αυτή την εξάρτηση? Ναι, είχα επιχειρήσει αρκετές φορές. Δεν θυμάμαι κι εγώ πόσες, αλλά μπορεί να σταματούσα ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, μετά έκανα βουτιά πιο μεγάλη, δηλαδή βουτούσα πιο βαθιά. Δηλαδή η στέρηση όλη αυτή που ένιωθα εγώ την περίοδο, ας πούμε, που σταματούσα, με οθούσε σε πιο μεγάλες βουτιές που λέμε στον τζόγο. Πιο μεγάλα ποσά, πιο πολύ συχνότητα. Έχεις συνειδητοποιήσει γιατί πραγματικά το έκανες? Τι ήταν αυτό που σε άφησε να βυθιστείς στην εξάρτηση? Ήμουνα ένα παιδί το οποίο δεν στερήθηκα πράγματα στη ζωή μου ποτέ. Τα είχα πάντα όλα από τους γονείς μου, από τους φίλους μου, από όλους. Και δεν μεγάλωσα ποτέ. Ήμουν πάντα ένα παιδί που έπαιζε και πάντα οι άλλοι συγχωρούσαν τα λάθη του. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Δεν πήρα ποτέ τη ζωή στα χέρια μου, δεν μεγάλωσα ποτέ. Αυτός ήταν ο λόγος που με οδηγούσε να παίξω και πάντα περίμενα από τους άλλους, είτε οικονομικά, είτε τη βοήθειά τους, είτε να μου συγχωρούν τα λάθη και να το διορθώνουν. Με βοήθησε πάρα πολύ η ομάδα, και η ομάδα του ΚΕΘΕΑ, αλλά και η ομάδα, εννοώ οι θεραπευτές και η ομάδα μου, να καταλάβω το λόγο και να φτάσω πλέον στο σημείο να καταλάβω το λόγο που με οδήγησε στον τζόγο. Ναι. Πολλές φορές, όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να
να το λύσουμε για τον εαυτό μας, να το κάνουμε για μας. Ενώ όταν είμαστε δεσμευμένοι μέσα σε μια ομάδα και νιώθουμε ότι ανήκουμε σε μια ομάδα και μας υπολογίζει μια ομάδα, μας αγαπάει, μας σέβεται, μας δίνει πάρα πολύ τη δύναμη να το κάνουμε αυτό για τον εαυτό μας, το ότι ανήκουμε δηλαδή μέσα στην ομάδα. Ουσιαστικά σπάει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας και του σύγχρονου τρόπου ζωής, τον ατομισμό. Μέσα δηλαδή από τον αλτρουισμό έρχεται και η προσωπική ανάπτυξη, η προσωπική εξέλιξη, βάζει μια κοινωνική διάσταση στην ανθρώπινη υπόσταση που βοηθάει στην ολοκλήρωσή της ουσιαστικά. Αποφάσισες μόνος σου να έρθεις στο ΚΕΘΕΑ, να έρθεις εδώ στην ομάδα, να απεξαρτηθείς? Κοίταξε, με βοήθησε, έκανα εξωτερικά σε ψυχολόγο θεραπεία για άλλα θέματα. Με βοήθησε η ψυχολόγος μου και μου είπε ότι, με ενημέρωσε για την ομάδα του ΚΕΘΕΑ και μου είπε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να το βελτιώσουμε και να το φτιάξουμε όλο αυτό. Πρέπει να πας εκεί, να μπεις στην ομάδα αυτή και αυτοί θα σε βοηθήσουν μαζί με μένα, αλλά πιο πολύ η ομάδα σου, να φύγεις από όλο αυτό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έχεις καταλάβει ότι είσαι εξαρτημένη? Όχι. Όχι. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι δεν ξεκινάει κανείς σε ένα βράδυ μέσα, δεν γίνεται κανείς παθολογικός παίκτης. Αυτό όλο έχει μια εξελικτική πορεία. Τα συμπτώματα δηλαδή διακυμαίνονται μέσα στον χρόνο και παίρνει πάρα πολύ καιρό μέχρι να, συνήθως, παίρνει αρκετό καιρό μέχρι να φτάσει κανείς σε ένα στάδιο έτσι πολύ προχωρημένο. Αυτό που λέει η εμπειρία μας εδώ από το 2012 που ασχολούμαστε με ανθρώπους που ασχολούνται πραγματικά ή παθολογικά με τα τυχερά παιχνίδια είναι ότι τους πήρε, στο μεγαλύτερο ποσοστό, τους πήρε τουλάχιστον 10 χρόνια μέσα στο πρόβλημα. Βίωσαν το πρόβλημα τουλάχιστον 10 χρόνια μέχρι να φτάσουν να ζητήσουν βοήθεια. Οπότε τι λέει ουσιαστικά αυτό το στοιχείο, ότι οι άνθρωποι είχαν πάρα πολύ χρόνο μέχρι να ζητήσουν βοήθεια, αργούν δηλαδή να κάνουν το πρώτο βήμα. Και αυτό δυστυχώς έχει τεράστιες συνέπειες για τις ζωές τους, για τις προσωπικές τους σχέσεις, τις οικογενειακές τους σχέσεις, την επαγγελματική ζωή, τις σχέσεις με τους συναδέλφους, τα παιδιά τους και πάρα πολλές προσωπικές συνέπειες. Εσύ σε αυτά τα 18 χρόνια της εξάρτησης έχασες πράγματα, το πράγματα σε εισαγωγικά, ανθρώπους, σχέσεις, εμπειρίες? Έχασα, πρώτα απ' όλα, έχασα σημαντικές στιγμές στη ζωή μου, που δεν τις χάρηκα από τη γέννηση του παιδιού μου. Γιατί? Γιατί το μυαλό μου ήταν πάντα πώς θα τζογάρω. Το μυαλό μου ήταν πάντα εκεί. Είτε έχανα και έλεγα πώς θα βρω χρήματα να ξαναπαίξω, είτε κέρδιζα και έλεγα πότε θα ξαναπάω να ξαναπαίξω. Αυτό είναι ο τζογαδόρος. Αυτό κάνει. Δεν σκέφτεσαι ποτέ καθαρά, δεν σκέφτεσαι ποτέ το τι γίνεται γύρω σου, ποτέ δεν βλέπεις ξεκάθαρα και καθαρά και ποτέ δεν γεύεσαι και εικόνες και στιγμές. Έχασα πολύ σημαντικές στιγμές στη ζωή μου. Έχασα ανθρώπους σημαντικούς από φίλους που υπήρχαν στη ζωή μου που λόγω του τζόγου τους έχασα, από ανθρώπους σημαντικούς που μπήκαν στη ζωή μου αλλά εγώ λόγω του τζόγου τους έχασα. Και τελευταία και πιο σημαντικά, ας πούμε, ήταν ο γάμος μου, ας πούμε. Έχασα το γάμο μου. Και όχι κατ' επέκταση λόγω του τζόγου, αλλά εγώ δεν ήμουν καθαρός για να μπορώ να κοιτάξω τα προβλήματα που είχε ο γάμος μου. Δεν υπήρχε γυρισμός, έπρεπε αυτό την αρρώστια μου να γιατρευτώ. Από τη στιγμή που ήθελα να γιατρευτώ, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι είσαι άρρωστος για να γίνεις καλά και ότι θέλεις βοήθεια, εμένα ο γιατρός μου ήταν το ΚΕΘΕΑ. Έτσι ήρθα και κατάλαβα ότι ήταν μια οικογένεια που με αγκάλιασε και οι θεραπευτές και εδώ και έπρεπε να το έχω κάνει χρόνια πριν. Η ζωή μου θα ήταν πολύ καλύτερη αν ερχόμουν πιο γρήγορα στο ΚΕΘΕΑ. Η ιδιαιτερότητα του τζόγου σε σχέση με άλλες εξαρτήσεις είναι ότι επειδή υπησέρχεται το χρήμα, επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Οπότε μια σύζυγος, για παράδειγμα, αν ο άντρας της παίζει, δεν μπορεί για πάρα πολύ καιρό να θελοτυφλεί, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική κατάσταση και όλη την κατάσταση του σπιτιού, τις ανάγκες των παιδιών, το πόσο καλύπτονται. Οπότε αυτό κινητοποιεί τη σύζυγο να ζητήσει βοήθεια. Οπότε υπάρχει πίεση λόγω της απώλειας χρημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον και αυτό τους κάνει να έρχονται πιο συχνά από ότι έρχονται, ας πούμε, συνήθως οι γυναίκες οι οποίες ο σύζυγός τους μπορεί να έχει πρόβλημα με το αλκοόλ.
όπου στα πλαίσια των προγραμμάτων δουλεύετε και με τις οικογένειες. Βεβαίως, η μισή δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα είναι με τα μέλη της οικογένειας ουσιαστικά. Με τη σύζυγο, με τον πατέρα, με τη μητέρα, ανάλογα με την ηλικία του ανθρώπου. Σήμερα ίσως είναι πιο εύκολο από ποτέ να απεξαρτηθείς από τον τζόγο. Προγράμματα όπως αυτά του ΚΕΘΕΑ που διατίθενται δωρεάν είναι μια ουσιαστική διέξοδος. Η ένταξη ξεκινά με ένα απλό τηλεφώνημα και η πορεία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με την εθελοντική πάντα συμμετοχή των μελών, που αποφασίζουν να απελευθερωθούν από τα δεσμά της εξάρτησής τους. Μαζί με τις θεραπευτές σε βοηθάνε να καλύψεις και να βελτιώσεις το επίπεδο της ζωής σου, είτε ατομικά είτε και οικογενειακά, κάποια θέματα που σίγουρα ο τζόγος έχει επηρεάσει, τη σχέση σου με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, με την σύντροφό σου, με τη γυναίκα σου, με όλους. Γιατί ο τζόγος σε κίνησε τον εαυτό σου και μένεις κάποια στιγμή μόνος σου. Σε βοηθάει να βελτιώσεις αυτό το κομμάτι, να είσαι πλέον καθαρός, να είσαι τίμιος και να κοιτάς τον καθρέφτη και να μην τρέπεσαι για τον εαυτό σου. Τιμίως προς τον εαυτό σου, κατά κύριο λόγο. Ναι. Τιμίως πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Και το μεγαλύτερο, αν θέλεις, πράγμα που έχω καταφέρει στη ζωή μου είναι αυτό. Ότι πλέον κοιτάω μετά από 18 χρόνια τον καθρέφτη και είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Το πρώτο βήμα είναι, όπως είπαμε, να κλείσουν ένα ραντεβού. Ξεκινάμε με κάποιες ατομικές συναντήσεις, οι οποίες ουσιαστικά έχουν μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, δηλαδή διαρκούν περίπου 1 με 2 μήνες. Παίρνει δηλαδή ο άνθρωπος τον χρόνο του σε κάποιες ατομικές συναντήσεις, έτσι ώστε να γνωριστούμε, να εμπιστευτεί κάποια πράγματα σχέση με τη ζωή του και να αρχίσει να μειώνει σιγά σιγά το πόσο συχνά παίζει και το πόσο πολύ παίζει. Απότερο στόχος των ατομικών αυτών συναντήσεων είναι να καταφέρει να απέχει πλήρως από τον τζόγο. Μόλις το καταφέρει αυτό, εντάσσεται στην ομάδα θεραπείας. Πώς έχει αλλάξει η δική σου ζωή? Κοίταξε, έχει αλλάξει πάρα πολύ σε όλους τους τομείς, από στο κομμάτι πρώτα απ' όλα του εαυτού μου. Άρχισα και αγαπάω τον εαυτό μου, τον προσέχω, τον φροντίζω. Τον γύρο μου, της οικογένειάς μου, στη δουλειά μου, η σχέση με τους ανθρώπους. Γενικά έχει αλλάξει η ζωή μου και πραγματικά δεν περίμενα ποτέ το πόσο όμορφα θα νιώσω. Ξυπνάς, πας στον καθρέφτη, πλένεσαι, καταρχήν κοιμάσαι ήσυχος. Λέμε και αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάς τον εαυτό σου και νιώθεις περήφανος γι' αυτόν και για αυτά που έχει καταφέρει. Είναι πολύ σημαντικό να το νιώσεις αυτό και να νιώσεις τόσο όμορφα με τον εαυτό σου που ποτέ δεν ένιωθες. Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ να νιώσω τόσο ωραία. Δηλαδή πάντα κοιταζόμουν και πάντα έλεγα. Πιο κοροϊδέψα πρώτα τον εαυτό μου, κάτι επέκτασε ένα φίλο μου, την οικογένειά μου, στη δουλειά μου. Πάντα κάτι είχε να τραπίζει τον εαυτό σου. Για μας είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπουμε εβδομάδα με εβδομάδα, μέρα με τη μέρα τους ανθρώπους να μεγαλώνουν και να αλλάζουν τη ζωή τους. Να μεγαλώνουν. Να μεγαλώνουν. Εννοείς να οριμάζουν. Να οριμάζουν, να μεγαλώνουν συναισθηματικά. Να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Ακριβώς. Και έτσι οι πιο συγκινητικές στιγμές στη δουλειά μας είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξεπερνούν και τις δικές μας προσδοκίες. Πραγματικά. Δηλαδή η πράξη τους, το παράδειγμά τους. Μπορεί να είναι και πάνω από αυτό που περιμένουμε να δούμε κάποιες φορές. Φοβάσαι? Πάντα έχω το φόβο, ναι. Πάντα έχω το φόβο, γιατί νομίζω ότι ο τζογαδός έχει πάντα το μικρόβιο μέσα του και πάντα πρέπει να προσέχει. Φοβάμαι, ναι. Αλλά φοβάμαι καλά. Δηλαδή φοβάμαι και πάντα το έχω στο μυαλό μου να μην είναι πάνω από αυτό. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συναντάμε στο τζόγο είναι το ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οικονομική πίεση επειδή υπάρχει το χρήμα στη μέση, η απώλεια δηλαδή χρήματος που φέρει τον ίδιο και την οικογένειά του σε πάρα πολύ δυσμενή κατάσταση ουσιαστικά και η αυτοκτονικότητα, η αυξημένη αυτοκτονικότητα, δηλαδή σύμφωνα με μελέτες το ποσοστό αυτοκτονικού ιδεασμού, δηλαδή τάσεων και αποπειρών αυτοκτονίας κυμαίνεται στο 12-24% στον κόσμο των παθολογικών παικτών. Επίσης, ο τζόγος παρουσιάζει γενικά μια συνοσιρότητα με διαταραχές της ψυχικής υγείας, όπως είναι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, διαταραχές άγχους και της διάθεσης, αλλά και με υπερκινητικότητα. Τι συμβουλή έχεις να δώσεις σε έναν άνθρωπο που μας βλέπει, μας ακούει, αναγνωρίζει κάποια δικά του στοιχεία σε αυτά που περιγράφεις και που έχει αυτή τη διαδρομή μπροστά του να διανύσει? Θα τους πω ότι κανείς δεν κέρδισε από τον τζόγο. Κανείς, ποτέ.
να μην έχουν ποτέ την αυταπάτη ότι θα τα καταφέρουν μόνοι τους, δεν θα μπορέσουν μόνοι να τα καταφέρουν. Και θα τους πω και θα το καταλάβουν με το που πατήσουν εδώ, να έρθουν εδώ στην ομάδα του ΚΕΘΕΑ, γιατί πραγματικά γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από το προσωπικό εδώ. Η βοήθειά τους είναι απίστευτα καλή. Θα τους αγκαλιάσουν κατευθείαν και θα βρουν τη σωτηρία τους για να δουν ξανά τον εαυτό τους όπως το θυμούνται παλιά, πριν μπλέξουν τον τζόγο.